Θολό συνεχίζει να παραμένει το τοπίο για τις καινούργιες παραμέτρους που θα ισχύσουν αναφορικά με τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Η τελευταία πρόταση που έχει κατατεθεί θα είναι να μπει νέο ηλικιακό όριο, το οποίο θα οριστεί στο 2007. Έτσι, όποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα εξακολουθεί να πληρώνει με βάση τον κυβισμό, ενώ όποιος έχει γιοταχή με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη της 1η-1η του 2007 θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αέριων ρήπων. Γεγονός που σύμφωνα και με τον πρόεδρο των ασφαλιστών Κεντρικής Ελλάδας, Δημήτρη Παπανικολαίου, θα επιφέρει κυρίως αυξήσεις. Είναι ασκήσεις αστείες επί χάρτου. Όπως πάντα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, μιλάνε τώρα για οχήματα που είναι μέχρι το 2007, δηλαδή μέχρι 31 12 του 2006 θα έχουν άλλα τέλη κυκλοφορίας και από εκεί και μετά τα οχήματα που είναι μετά το 2007 θα είναι με τους ρήπους που εκπέμπουν. Στα οχήματα που θα είναι μικρού κυβισμού θα είναι πιο πολλά τα τέλη κυκλοφορίας, έτσι όπως λένε, γιατί εκπέμπουν περισσότερους ρήπους από ότι ένα αυτοκίνητο που είναι 2.000 ή 2.500 κυβικά. Πάντως ο κ. Παπανικολάου ευελπιστεί πως έστω και τώρα κάποιες εναλλακτικές προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο Υπουργείο, καθώς δεν βλέπει την δέουσα αποτελεσματικότητα μέσα από την διαδικασία που περιγράφεται στη δεδομένη στιγμή. Δεν είναι σωστό το μέτρο. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία πολιτική για όλα τα οχήματα, ή θα είναι με τα κυβικά ή με τους ρήπους, ή θα είναι με την αξία του αυτοκίνητου. Ή και μία πρόταση που έχουμε κάνει ήταν στα καύσιμα να μπουν ένα 5 λεπτά, αλλά να μην υπάρχουν ούτε τέλη κυκλοφορίας ούτε διόδια. Οπότε όποιος κινεί το αυτοκίνητο θα πληρώνει. Όποιος δεν το κινεί δεν θα πληρώνει αυτά που να επιβαρύνεται ο άνθρωπος. Εκείνο ωστόσο που σε κανένα από τα σενάρια δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται είναι πιθανή επιστροφή στο καθεστώς διάκρισης μεταξύ βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Δεν θα υπάρχει, αυτό που διαβάζουμε δεν θα υπάρχει, θα είναι ενιαία η τιμή.